Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλη την Ελλάδα δεν είναι αρκαδικό το φαινόμενο, αλλά και εδώ στην Τρίπολη για το έγκλημα το οποίο ξεκινάει να συντελεστεί στους ορεινούς όγκους της περιοχής βρίσκεται απέναντι. Βρίσκεται απέναντι, συμπαραστεκόμενο και στους μαζικούς φορείς, αυτή την πληθώρα των μαζικών φορέων οι οποίοι παρευρίσκονται και αγωνίζονται σήμερα εδώ πέρα, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία διεκδικούν το φυσικό περιβάλλον να διαχειριστεί με βάση το συμφέρον τους και όχι με το συμφέρον των μονοπωλίων της ενέργειας. Και μια και βάζω αυτό το θέμα, επισημαίνουμε εμείς ότι η εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε είναι ανεμογεννήτριες, είτε είναι φωτοβολταϊκά, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφής οι υποδομές οι οποίες χαρακτηρίζονται ανανεώσιμες αυτή τη στιγμή και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, τοποθετούνται και χωροθετούνται με βάση τα συμφέροντα των εταιριών, γιατί αυτές νομοθετούν και με βάση τα συμφέροντά τους η κυβέρνηση ενεργεί αντίστοιχα. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτές τις θέσεις τις στηρίζει. Εμείς βέβαια λέμε ξεκάθαρα ότι τόσο η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τοπικής διοίκησης αλλά και περιφερειών τα χαρακτηρίζουμε το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Συνηγορούν. Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό ότι ο Δήμος Τρίπολης, και πρέπει και οι δημότες να το αντιληφθούν και να σταθούν απέναντι, ο Δήμος Τρίπολης τοποθετείται θετικά απέναντι σε αυτό. Παρά το ότι όμορφοι δήμοι έχουν τοποθετηθεί αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση, και το τονίζουμε αυτό, σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να περάσει αυτό το έγκλημα. Είναι πραγματικά μια καταστροφή, όχι μόνο περιβαλλοντολογική, με την έννοια επηρεάζεται το περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι είναι τέτοια η ασυδοσία των εγκαταστάσεων αυτών που αλλοιώνουν το περιβάλλον, δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Θα τα δείτε και εσείς εδώ πέρα, αν δεν τα έχετε δει, στους ορεινούς όγκους που ήδη έχουν συντελεστεί αυτά, αλλά και σε πολλές περιοχές στην Κεφαλονιά, Βόρεια Ελλάδα και παντού. Αλλά επιπλέον είναι ότι πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία της πράσινης μετάβασης. Είναι μια καραμέλα που τη μασάνε όλα τα κόμματα, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η οποία πράσινη μετάβαση υπόσχεται, αλλά ποτέ δεν κάνει δωρεάν παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά να φτάνει στο λαό πανάκριβο. Τι σημαίνει αυτό, και δεν είναι θεωρία, το πανάκριβο το ζει ο λαός στην τσέπη του. Σημαίνει ότι αυτή η τεράστια κερδοφορία μπαίνει στην τσέπη των μονοπωλίων. Πρέπει να σταματήσει, πρέπει να έχει λόγο ο ίδιος ο λαός, πρέπει να σταματήσουν οι μαϊμού περιβαλλοντολογικές μελέτες, πρέπει να σταματήσει ο παραμερισμός των περιβαλλοντολογικών μελετών ο οποίος γίνεται σήμερα.